Ξέρουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες ακολουθήσαμε μια πορεία που ήταν διέξοδη. Αυτή μας οδήγησε σε μια πορεία που είναι ανόητη. Δηλαδή, μια πολιτική προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά προβλήματα, έλλειμμα, χρέος, εμπορικό ισοζύγιο, αλλά που οδήγησε σε καταστροφή της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχει ο κίνδυνος όμως να πάμε σε μια πολιτική τρέλας. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε μια κρίση, οι πολίτες είναι οργισμένοι και να αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι η λύση είναι να βαράμε, να σπάμε στο ξύλο, να πετάμε, να σπάμε, να βρίσουμε τους πολιτικούς. Αυτό δεν θα δώσει λύση ούτε σε αυτό που είναι χρεωμένος, ούτε στον ηλικιωμένο που δεν έχει να πληρώσει το γιατρό, τα φάρμακα κλπ. Υπάρχει ο δρόμος της λογικής. Η λογική τι σημαίνει? Πρέπει να δώσουμε έμφαση στα άμεσα προβλήματα που έχει η κοινωνία. Τα δημοσιονομικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό τι σημαίνει? Σύστημα υγείας. Να οργανώσουμε το σύστημα υγείας ώστε να μην ταλαιπωρείται ο ηλικιωμένος, αυτός που έχει την ανάγκη. Να μην χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό το παράλογο πράγμα που βλέπουμε να βιώνουμε σήμερα. Δεύτερο, να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, αλλά να βάλουμε περισσότερη δημοκρατία στη θέση του. Όχι να βάλουμε τύπους οι οποίοι είναι μαχαιροβγάλτες. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε, δηλαδή, αυτό θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα με τα μαχαίρια και με τις καραμπίνες. Θέλουμε δημοκρατία. Οι κοινωνίες στην Ευρώπη απαιτούν περισσότερη δημοκρατία. Δεν επιζητούν όπλα στους δρόμους, μαχαίρια, πλακωμούς. Το τρίτο που είναι σημαντικό είναι ότι αυτός που είναι άνεργος σήμερα θέλει λύση σήμερα. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει ένα σχέδιο, όχι μόνο για να αλλάξει το μνημόνιο. Δεν έχει σχέδιο, και ενώ υπάρχουν πόροι, το είπαν και πριν, δεν έχει σχέδιο. Είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των Νικολόγων Πράσινων, ευρωβουλευτής. Βλέπω ότι η Ελλάδα απορροφάει ελάχιστους πόρους στα θέματα της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων. Δεν παίρνει τα χρήματα που υπάρχουν να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αξιοποιεί τους πόρους που υπάρχουν για το μεταναστευτικό. 309 εκατομμύρια, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία κοινωνικών υποδομών, όχι μόνο για τους μετανάστες, αλλά και τους ανθρώπους ανάγκη πεντελήμωνα. Και αντί για αυτό, τι κάνουμε? Αφήνουμε τους νεοναζί, αφήνουμε τη Χρυσή Αυγή να το παίζουν προστάτες για να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά και εκλογικά. Ενώ πρέπει να δημιουργήσει. Το ΕΣΠΑ έχει 15 δισεκατομμύρια. Βεβαίως, όχι μόνο 15. Το ίδιο το ΕΣΠΑ. Συνολικά, αυτό που βλέπω εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τους πράσινους είναι ότι υπάρχουν πόροι, υπάρχουν το ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα δεν εξοπλίζει την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν είναι ικανή να απορροφήσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχέδιο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά με ένα διαφορετικό δίκαιο τρόπο. Και να πω λίγο τι έχουμε κάνει ως πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλη η ομάδα που έχετε δει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Λέμε το πρώτο. Να προσαρμόσουμε τους όρους του μνημονίου στις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές. Αυτό είναι άλλο από το να πεις ότι αυτός είναι μονόδρομος και άλλο να πεις ότι εγώ θα το καταγγείλω μονομερός. Ωραία, αυτός, να δούμε λοιπόν. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Αυτός είναι ένας δρόμος προσαρμογής στα ευρωπαϊκά κεκτημένα που δημιουργεί συμμαχίες. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε. Αν ανοίξουμε την πόρτα της τρέλας και πούμε μονομερός, δεν θέλουμε τα λεφτά σας, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε τα λεφτά από κάπου αλλού. Mm-hmm. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό, ό,τι και να λέμε για αλλαγή των όρων του μνημονίου, πρέπει να έχουμε χρήματα στην αγορά για την απασχόληση και την αναζωογόνηση της οικονομίας. Και στο ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως μέσα από ένα καινούριο πράσινο επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να πάνε χρήματα σε καινούριες μορφές οικονομίας. Σας λέω τι είπε ο κύριος Μπαρόζο πριν από λίγες μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Λέει, η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην οικονομία είναι στην πράσινη οικονομία. Μάλιστα. Και μπορεί να δημιουργηθούν 20 εκατομμύρια θέσεις μέχρι το 2020. Να κάνουμε μια διακοπή και αμέσως μετά θα δούμε και θα μας πείτε εσείς όλοι με ποιους συσχετισμούς δυνάμεων μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και τελικά το αποτέλεσμα της κάλπης πώς και ποιοι θα το διαχειριστούν.